Φίλες και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο γήπεδο του Ηφαίστου για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Ηφαίστου Περιστερίου. Ο Ηφαίστος που μπήκε με το δεξί στο καινούριο πρωτάθλημα με το εμφατικό 5-1 εναντίον της Λυκόβρησης. Μαζί μας έχουμε τον coach Λευτέρη Αλεξάκη. Η καλύτερη δυνατή πρεμιέρα, έτσι, Λευτέρη? Σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλή η πρεμιέρα. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Εγώ το περίμενα, για να πω την αλήθεια. Εξάλλου, σε προηγούμενη συνέντευξη πριν από λίγες μέρες είχα δηλώσει ότι οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, γιατί γι' αυτό υπάρχει προετοιμασία. Προετοιμάζουμε την ομάδα μας να την έχουμε έτοιμη στο πρωτάθλημα, στην έναρξη του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στα 80 από τα 90 λεπτά. Το σκορ είναι απόλυτα δίκαιο. Είχαμε δύο δοκάρια, είχαμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες για να κάνουμε και άλλα γκολ. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό το οποίο βλέπω και από αυτό που είδα και το Σάββατο. Ωραία. Έγινε και μια προσθήκη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ? Ναι, σχεδόν. Ολοκληρώθηκε, θα έλεγα. Ναι. Ωραία. Ακολουθεί τώρα, coach, ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Άταλο. Όλα δύσκολα είναι για μας. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεχωρίζουμε μάτς ή οτιδήποτε. Για μας όλα, και το μάτς με τη Λυκόβρηση, δύσκολο θεωρείται. Εμείς απλά το κάναμε εύκολο με την απόδοσή μας. Όλα δύσκολα είναι. Θα πάμε να παίξουμε και, όπως λέω πάντα, οι ομάδες τουλάχιστον που είμαι εγώ προπονητής, πάω για να κερδίσω. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μου και της ομάδας μου. Ωραία. Ποιον, εγώ ξέρω ποιος είναι. Ποιον θα έλεγες ότι ήταν ο MVP του, από την ομάδα σου στο παιχνίδι με τη Λυκόβρηση? Νομίζω ότι το να πούμε κάποιον συγκεκριμένα θα ήταν άδικο για όλα τα παιδιά, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικοί όλοι. Εκεί τώρα που πρέπει ποδοσφαιρικά να σταθούμε, συνήθως στεκόμαστε στο γκολ, που αυτή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Οπότε το βουλωμένο θα πούμε τον Χρήστο, ο οποίος έκανε 3 γκολ στην έναρξη και είναι πολύ σημαντικό και για το παιδί και για εμάς φυσικά. Coach, καλή συνέχεια και θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Να είστε και εσείς καλά και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.